μας. Στέλλα, καλησπέρα. Να σημειώσουμε πάντως πως υπήρξε μια τοποθέτηση πριν από λίγο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μάλιστα, Μιχάλη, καλησπέρα και από μένα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Όπως είπες και εσύ, προκλήθηκες άλλος στα κατεχόμενα. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε από δημοσίευμα της εφημερίδας Χαμπερτζή, που αναφέρεται σε πληροφορίες για μυστική συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του λεγόμενου Υπουργού Εξωτερικών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι φήμες έπεσαν σαν βόμβο ότι υπήρξε μια κρυφή συνάντηση δείπνο Αναστασιάδη-Ορσερσάη, που σχολιάζεται μάλιστα ως διερεύνηση του ενδεχομένου για την επίτευξη ενός κουκουλωμένου κονσένσου στο θέμα των δύο κρατών. Αναφέρεται επίσης ότι για το κρυφό αυτό γεύμα γράφτηκαν και πληροφορίες στον ελληνοκυπριακό τύπο τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έδωσαν ωστόσο πληροφορίες για το πότε και πού έγινε η επωαναφορά αυτή η συνάντηση. Το δημοσίευμα πυροδότησε αντιδράσεις. Με βάση τα όσα μεταδίδουν μέχρι στιγμή στα κατεχόμενα, ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Κιντζή τηλεφώνησε για να ενημερωθεί σχετικά στον λεγόμενο πρωθυπουργό Ερσί Τατάρ, ο οποίος φαίνεται, Μιχάλη, ότι επιβεβαίωσε ότι γίνεται μια τέτοια συνάντηση και μάλιστα αναφέρε πως το να μην δοθεί καμία πληροφορία πριν ή μετά από μια τέτοια συνάντηση, αυτό το ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκοκύπριου ηγέτη Μπαρίς Μπουρτσού από τον λεγόμενο Υπουργό Εξωτερικών προς τον Μουσταφά Κιντζή, δεν συνάδει, αναφέρεται, με τις πολιτικές ηθικές αξίες. Ο κύριος Μπουρτσού προσθέτει πως ο Μουσταφά Κιντζή ενημερώνει αρμοδίως όλους τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο των επίσημων ή ακόμα και ανεπίσημων συναντήσεων που έχει για το Κυπριακό. Και να αναφέρω μια τελευταία εξέλιξη, πως πριν από λίγο ο κύριος Ορσερσάη προέβη σε δηλώσεις για το θέμα, παραδέχθηκε ότι βρέθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ωστόσο είπε σε κοινωνικό δείπνο και μάλιστα ήμασταν συνοδευόμενοι από τους συζύγους μας. Και επεκρίνει τον Μουσταφά Κιντζή Μιχάλη για την έντονη αντίδρασή του στο θέμα και σημειώνει πως είναι πολύ φυσικό να έχει τέτοιου είδους συναντήσεις μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όλα αυτά αντικατοπτρίζουν ένα κλίμα για το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα. Mm-hmm. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις πληροφορίες σχολίασε πριν από λίγο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσερχόμενος στην τελετή εγγενείων του ανακαινισμένου Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Σημεού. Νίκο, καλησπέρα. Μιχάλη, καλησπέρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον ρωτήσαμε σχετικά με αυτές τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για μυστική συνάντηση που είχε με τον κύριο Ζερσάη. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας επιβεβαίωσε ότι συναντήθηκε με τον κύριο Ζερσάη στις 4 Ιουνίου, περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με τις δηλώσεις του κυρίου Ζερσάη, ήταν οι δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη. Επιβεβαίωσε λοιπόν ότι συναντήθηκε μετά από πρόσκληση και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, τόσο ο ίδιος όσο και ο κύριος Ζερσάη, συναντήθηκαν για κοινωνικού και μόνο περιεχομένου δείπνο. Τίποτα περισσότερο. Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να παρακολουθήσουμε την δήλωση του Πρόεδρου. Στις 4 Ιουνίου, ύστερα από πρόσκληση του κύριου Γιάννη Νακημούσα, επαρευρέθηκα σε δείπνο με τη σύζυγό μου και ο κύριος Σεζάη με τη δική του. Ή το ένα κοινωνικής φύσεως δείπνο και συνεπώς αυτό είναι όλο. Υπάρχει μια προσπάθεια από προσανατολισμού μπροστά. Δεν γνωρίζω ότι διαμείβεται ή τι τεχταίνεται στα κατεχόμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει ούτε πρόθεση περί συνομιλιών υπήρξε ή οποιαδήποτε συζήτηση εκτός από τη γενική θεώρηση βεβαίως του Κυπριακού, ούτε και βεβαίως περιφρόνηση του τουρκοκύπριου ηγέτη κυρίου Ακίντζη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να παίρνω άδεια με ποιους θα συντρώγω ή όχι, όταν ιδιαίτερα πρόκειται περί καθαρά κοινωνικού γεγονότος.